κατάσταση στο ΕΣΥ είναι χειρότερη από ποτέ. Η κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια πολιτική της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει οδηγήσει ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση με τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της Θεσσαλονίκης. Σε αυτά τα πλαίσια απαιτούμε εδώ και τώρα διπλασιασμό των μισθών των υγειονομικών, των γιατρών και των υγειονομικών και των απολαβών τους. Απαιτούμε διπλασιασμό όλου του προσωπικού και προκήρυξη όλων των κοινών οργανικών θέσεων, που στη Θεσσαλονίκη φτάνει έως και το 30% των θέσεων των ειδικών γιατρών στα νοσοκομεία της πόλης. Απαιτούμε τη μονιμοποίηση των επικουρικών και συμβασιούχων συναδέλφων μας και την αύξηση, τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία. Στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης καλούμε σε συμμετοχή όλους τους συναδέλφους νοσοκομιακούς γιατρούς να συμμετέχουν στις 48 ώρες απεργίας στις 29 και 30 Νοεμβρίου και καλούμε όλο το λαό της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας, να στηρίξουν τον αγώνα μας για την πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που καλούμε την Τετάρτη 29 του μήνα, 6 ώρα, στο Άγαλμα Βενιζέλου.